Στο ίδιο έργο θεατές, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, βρίσκονται αρκετοί ασθενείς, πολλοί από τους οποίους με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι συστηματικά τους τελευταίους πολλούς μήνες αναγκάζονται να ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν τα φάρμακά τους. Οι ελλείψεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην ελληνική αγορά είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που πέρα από την ταλαιπωρία των πολιτών θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τις φαρμακευτικές αγωγές που τους έχουν συστήσει οι γιατροί τους. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε φάρμακα. Μάλιστα πρόσφατα έγινε και μια συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων και με εκπροσώπους από το Προεδρείο του Πανελλήνιου Συλλόγου για να δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να παρακολουθηθεί πιο στοχευμένα το κομμάτι των ελλείψεων, το οποίο βέβαια μας προβληματίζει στην καθημερινή πρακτική, ακόμα και για παθήσεις που δεν είχαμε προβλήματα, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Χρόνιο πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να δουν πώς θα καταφέρουν να ελέγξουν. Το χρόνιο αυτό πρόβλημα, όπως επισημαίνει η Ευρυδίκη Ψυχαράκη, βρίσκεται και αυτή την περίοδο στο μικροσκόπιο των φαρμακοποιών πανελλαδικά, καθώς αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης εδώ και τώρα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα με φάρμακα αντιπυκτικά, με φάρμακα νευροληπτικά, με φάρμακα για το ζαχαρόδι διαβήτη, με φάρμακα αντιπερτασικά, με φάρμακα εισπνεώμενα, με κολύρια οφθαλμολογικά διαφόρων κατηγοριών, είτε αυτά είναι αντιβιωτικά, είτε είναι για συγκεκριμένες παθήσεις του ματιού. Η λίστα δεν τελειώνει. Και οι παθήσεις που αφορούν αυτά τα φάρμακα δεν τελειώνουν. Γιατί και μια προετοιμασία να θέλει να κάνει ένα φαρμακείο προκειμένου να καλύψει τους 2, 3, 5, 10 πελάτες που έχει, δεν υπάρχει συμβόλαιο ανοσίας για κανέναν. Η έλλειψη φαρμάκων πέρα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους δημιουργεί σωρία προβλημάτων και στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να κάνουν τον προγραμματισμό τους για την προμήθεια του απαιτούμενου αριθμού φαρμάκων στα φαρμακεία τους. Αλίμονο, εάν δεν μπορούμε τουλάχιστον να καλύψουμε την ανασφάλεια του οποιοδήποτε ασθενή και ενδεχομένως και εμάς των ιδίων σαν ασθενών, έτσι, στο κομμάτι της πρόσβασης στο φάρμακο. Θα είναι εφιάλτης. Είναι εφιάλτης. Με μπαλώματα και με διαδικασίες διάφορες που εφευρίσκουμε και ακριβώς και με τον κύκλο των ελλείψεων που προκύπτει, μέχρι στιγμής το παλεύουμε όλοι όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά το να δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια στον οποιοδήποτε ασθενή, το θα βρω το φάρμακό μου, δεν θα βρω το φάρμακό μου, είναι μια ταλαιπωρία η οποία δεν πρέπει να υφίσταται, είναι αδιανόητο.